Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο της ΦΑΡΙΣ, τον κύριο Δρούγα. Ευχαριστώ τη Δημοτική Αρχή για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του θεάτρου. Και να σας πω δύο λόγια για αυτή την παράσταση, Ατρίδες, η επιστροφή. Είναι, όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο, η αφήγηση του μύθου των Ατριδών, του πολύ γνωστού μύθου των Ατριδών, με αποσπάσματα από την Ιφιγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη, τον Αγαμέμνονα του Εσχύλου, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή και επίσης αποσπάσματα από τους ποιητικούς μονολόγους του σπουδαίου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου από τη συλλογή του Τέταρτη Διάσταση. Οι Ατρίδες, η επιστροφή είναι μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, φτιαγμένη όμως έτσι από την αρχή, ώστε να ερμηνεύονται όλοι οι σημαντικοί ρόλοι από τέσσερις ηθοποιούς. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στο ΔΥΠΕΘΕ Καλαμάτας και είναι για μένα μια πολύ ευχάριστη επανασύνδεση μαζί του μετά από μια, θα έλεγα έτσι πιστεύω, μεγάλη επιτυχία που είχαμε κάνει παλιότερα πάλι με έργο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, την Ελένη του Ευρυπίδη, τότε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας. Η επανασύνδεση λοιπόν αυτή έρχεται με έναν ρόλο ογκόλυθο, τον Αγαμέμνονα, αλλά και ένα ρόλο κλειδί για την εξέλιξη του μύθου των Ατριδών, που είναι ο παιδαγωγός. Έτσι ερμηνεύει αυτούς τους δύο ρόλους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε και για αυτήν που πρόκειται να έχουμε τώρα που θα αρχίσουν οι παραστάσεις. Το ρόλο, τον εμβληματικό ρόλο της Κλυτεμνίστρας ερμηνεύει η Χρυσάνθη Δούζη, η οποία στο παρελθόν έχει ερμηνεύσει σε πολλές εκδοχές το ρόλο της Κλυτεμνίστρας, και στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή στο Ηρώδιο, αλλά και στην προηγούμενη σύνθεση που θα κάνει εγώ πριν από πάρα πολλά χρόνια, διαφορετική από αυτή που παρουσιάζουμε τώρα, πάλι με τους Ατρίδες, και είχαμε τότε συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου του Καΐρου και η παράσταση είχε πολλά, πολλά βραβεία ανάμεσα σε 43 χώρες. Ερμηνεύει λοιπόν το ρόλο αυτόν, τον τρομερό ρόλο της Κλυτεμνίστρας. Και στη συνέχεια έχουμε τους δύο νεότερους ηθοποιούς της παρέας μας, που είναι παλιοί μου μαθητές από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, την Ιωκάστη Αγάπη Παπανικολάου, που ερμηνεύει τρεις ρόλους πολύ σημαντικούς στο μύθο των Ατριδών, την Ιφιγένεια, την Κασάνδρα και τέλος την Ηλέκτρα, και το Γιάννη Χαρκοφτάκη, ο οποίος είναι αγγελιαφόρος, φύλακας και εν τέλει Ορέστης. Είναι μία αφήγηση του μύθου των Ατριδών αρκετά διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει, με την έννοια ότι παρεμβαίνει επί της ουσίας ο στοχασμός του Γιάννη Ρίτσου, έτσι ώστε όλοι οι ήρωες να αναρωτιούνται για το ρόλο που τους έχει επιφυλάξει η μοίρα και ο ίδιος ο μύθος. Το όνομα Ορέστης, το όνομα Αγαμέμνων, το όνομα Ηλέκτρα, το όνομα Ιφιγένεια, Κλυτεμνίστρα, είναι ονόματα μοιραία για τους ίδιους τους ήρωες. Είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τη μοίρα τους, να κάνουν φόνο, να επιτελέσει ο Ορέστης τον πιο φοβερό φόνο που είναι η μητροκτονία, να, το φόνο του Αγαμέμνονα από την Κλυτεμνίστρα. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, σαν να υπάρχει μία μοίρα. Αναρωτιούνται λοιπόν για αυτή τη μοίρα μέσα από τα λόγια του Γιάννη Ρίτσου. Θεωρώ ότι οι μονόλογοι του Γιάννη Ρίτσου, η ποιητική αυτή μονόλογη, είναι εκπληκτική και βοηθούν την παράστασή μας σε αυτή την τελείως νέα οπτική πάνω στον μύθο. Μία οπτική όμως που είναι νεωτερική, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι στην κατεύθυνση της αποδόμησης των ρόλων, κάθε άλλο. Λοιπόν, ελπίζω ότι το κοινό της Καλαμάτας
και στη συνέχεια το κοινό που θα έρθει στις παραστάσεις της περιοδίας να δει, να καταλάβει, να αισθανθεί αυτό το διαφορετικό, θα το καταλάβει οπωσδήποτε, να αισθανθεί τη συγκίνηση που αισθανόμαστε κι εμείς πλησιάζοντας αυτά τα πρόσωπα με έναν ρόλο, με έναν τρόπο που απαιτεί πέρα από την τεχνική κατάρτιση και ιδιαίτερη προσέγγιση ψυχική και πνευματική από τη μεριά των ηθοποιών. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο, τη Φάρις, τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι φέτος το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας έρχεται με μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, μια παράσταση τομής στη μέχρι τώρα πορεία του, τουλάχιστον για όσο καιρό είμαι εγώ καλλιτεχνικός διευθυντής, σε επίπεδο καθαρά καλλιτεχνικό, και σας εύχομαι να το απολαύσετε με τον τρόπο που απολαμβάνουμε κι εμείς, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό στις πρόβες μας, παρόλο την κούραση. Πραγματικά είναι απόλαυση να ασχολείται κανείς με αυτά τα κείμενα και με αυτούς τους ρόλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ τους συνεργάτες. Ξέχασα να πω ότι η μουσική που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παράσταση είναι του Δημήτρη Οικονομάκη. Το σκηνικό και τα κοστούμια της Αλεξάνδρας Καψάλα. Να πω ότι η μετάφραση των αρχαίων τραγουδιών είναι του Κάπα Χιμήρη. Επίσης να πω ότι το κείμενο έχει μερικά, όχι μεγάλα, μερικά αποσπάσματα από το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά. Έχουμε τη μετάφραση του Κάπα Χιμήρη, έχουμε το Γιάννη Ρίτσο και έχουμε και δημοτικά ποίηματα τα οποία έχουμε ελοποιηθεί. Άρα βλέπουμε μία σύνδεση της ελληνικής γλώσσας, αρχαιότητα, μετάφραση, σύγχρονη ελληνικά, ο μέγας ποιητής Γιάννης Ρίτσος και η δημοτική ποίηση. Όλα αυτά στην υπηρεσία της αφήγησης του μύθου των Ατριδών. Το κόστος των εισιτηρίων παραμένει ίδιο, 12 ευρώ και 8 το μειωμένο, η προπόληση από το θέατρο. Το Μέγαρο. Ναι, το θέατρο τώρα έχει μετακομίσει στο Μέγαρο, επειδή το θέατρο είναι υποκατασκευή ξανά. Έτσι, και σε λίγο καιρό αναμένουμε ένα καινούριο θέατρο πια, και το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών όλων των θεατών. 10 Μανία.